για αυτά τα παιδιά. Γιατί ακόμη σε αυτά τα παιδιά βλέπω πάντα τα μάτια της κόρης μου. Και είναι σαν να τις μιλάω και σαν να τα μιλάω. Και έχω σκεφτεί ότι αν κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορέσουμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι για να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους, χαλάει που ζήσαμε αυτή τη ζωή. Εδώ λοιπόν, αυτά τα μάτια με εμπνέουν, γι' αυτά τα παιδιά τα κάνω όλα, γι' αυτό τα θέλω δίπλα μου και θέλω να ξέρετε κάτι. Όλοι εμείς, καλώς ή κακώς, κάτι έχουμε κάνει στη ζωή μας, κάτι έχουμε προσπαθήσει, αν περισσότερο, αν λιγότερο. Εκείνοι για να προσπαθήσουν και να κάνουν πολλά πράγματα, πρέπει να δεχτούν από εμάς την κατάλληλη βοήθεια. Και η βοήθεια έρχεται με την πρόληψη και την γνώση. Είναι η έκκληση που έκανα στο Υπουργείο από την τηλεόραση και με αφήσανε και μπήκε στα σχολεία. Είπα λοιπόν, αν με ακούσατε κύριε Υπουργέ, που εγώ δεν ξέρω, δεν έχω τίποτε στη ζωή μου, και καλά υπουργό δεν έχω τίποτε στη ζωή μου, λέω, αν θέλετε να με αφήσετε να μπω στα σχολεία και να μιλάω στους γονείς, γιατί έχω με ιδιώτηση, δεν έχω δίνει ένα δημόσιο αξίωμα. Αυτό το κάνω μόνο γιατί, γιατί από το 2001 έχω ένα τμήμα στο νοσοκομείο Μετροπόλιτα, το οποίο κάθε Τετάρτη ισχύει για όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε παιδιά από 15 και πάνω, γιατί δεν είμαι παιδοψυχίατρος, είμαι ψυχίατρος. Μπορώ να μιλάω σε οποιαδήποτε ηλικία. Αν πρέπει να εξετάσω κάποιον, πρέπει να είναι 14-15 και άλλοι. Εντελώς δωρεάν σε ιδιωτικό τομέα, από όλη την Ελλάδα. Μας έρχονται παιδιά ακόμη και από την Ευρώπη που το έχουν μάθει. Και κάνουμε ένα είδος follow-up. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, αν πρέπει να πάρουν φαρμακευτική αγωγή, θα πάρουν φαρμακευτική αγωγή. Αν πρέπει να συμβουλευτούν, θα συμβουλευτούν. Και αυτό γίνεται μέσα στον χρόνο για όσες Τετάρτες τον χρόνο θέλουν.